Δήλωση που ο Οργανισμός Λιμένα Ραφίνας και ο Δήμος της Ραφίνας μαζί προετοιμάσαμε για τους όσο το δυνατόν την άμβληση των προβλημάτων αλλά και την ψυχολογική στήριξη περισσότερο των όλων εσάς που ζήσατε και ζήσαμε μαζί σας αυτή την τραγική νύχτα της 23ης Αυγούστου. Εδώ μπροστά στον Άγιο Νικόλαο που είναι πολύ αγαπημένος μας, δεν είναι μόνο ο προστάτης του λιμανιού, είναι και ο προστάτης της πόλης, που πραγματικά μέσα σε όλη αυτή τη τραγωδία εκείνης της νύχτας, τουλάχιστον εμείς που περνούσαμε όλη αυτή την μαρτυρική κατάσταση, ζητούσαμε την βοήθειά του και τη στήριξή του στο μέγιστο δυνατόν. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά στο λιμάνι, το βοήθησε. Δεν κάηκε το λιμάνι, παρά το γεγονός ότι οι φλόγες έγλυφαν τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος, όπως είδατε, είναι κατάλευκος, σαν να μην συνέβη τίποτα. Αλλά και το λιμάνι που όταν απειλητικά οι φλόγες έρχονταν από το αληθικό καταφύγιο, τις απομάκρυνε. Άρα, επειδή έχω και μια προσωπική εξαιρετικά μεγάλη αδυναμία στον Άγιο Νικόλαο, δεν είναι μόνο θαυματουργός, εξάλλου θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα στη ζωή μας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και από πλευράς του Οργανισμού Λιμένα Ραφίνας αλλά και από πλευράς του Δήμου της Ραφίνας. Δεν θα σταματήσουμε και οι δύο να λέμε, και εμείς ο Οργανισμός αλλά και ο Δήμος, ότι θα είμαστε δίπλα σας. Θα είμαστε συνέχεια δίπλα στους πυροπαθείς. Είναι ο χειμώνας μπροστά μας, είναι βαρύς. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση, δεν είναι εύκολη η αποκατάσταση. Δεν είναι εύκολο το να επιστρέψουμε και να επιστρέψουν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπίτια, θρηνούν ακόμα νεκρούς αγαπημένους, φίλους, σε μία καθημερινότητα. Είμαστε εδώ χωρίς θα, δίνοντας το καλύτερο εαυτό μας, στηρίζοντας με κάθε τρόπο, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, συνεχίζουμε να το κάνουμε. Και αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η δεύτερη εκδήλωση και μπροστά στον Άγιο Νικόλαο, έτσι να αναλογιστούμε, να προσευχηθούμε, αλλά ταυτόχρονα να περάσουμε μία βραδιά λίγο διαφορετική, λίγο πιο ξέγνιαστη. Και βέβαια να θυμίσω και να σας πω ότι η τρίτη εκδήλωση θα είναι στις 5 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, προσπαθώντας να δώσουμε σε όλα τα πυροπαθή παιδιά, που δόξα ο Θεός είναι πολλά, είναι πάνω από 1.700, να δώσουμε σχολικά είδη. Να βοηθήσουμε δηλαδή τις οικογένειες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που είναι, παρέχοντας, ξεκινώντας το σχολείο, να έχουν τα βασικά και απαραίτητα και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν, τόσο ο Οργανισμός Λιμένα Ραφίνας όσο και ο Δήμος, είμαστε εδώ για να τα καλύψουμε. Επαναλαμβάνω ότι με τη βοήθεια του Θεού και του Αγίου Νικολάου, με τη βοήθεια των ανθρώπων, γιατί άνθρωποι, ξέρετε, βρίσκονται πίσω από όλα τα πράγματα που χειριζόμαστε, όταν υπάρχει διάθεση, θέληση και αγάπη, γιατί αυτό έχουμε, τόσο ο Οργανισμός Λιμένα Ραφίνας όσο και ο Δήμος. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη, τα πάντα γίνονται καλύτερα. Τα πάντα διορθώνονται. Και δυστυχώς βέβαια ο χρόνος μπορεί να περνάει και να μην μπορούμε να ξεχάσουμε, αλλά εύχομαι η απόψινή βραδιά να μας κάνει λίγο να ξεχάσουμε. Εύχομαι καλή απόλαυση σε όλους μας.